Κουμουτσάκο, καλημέρα κύριε Οικονομία, καλημέρα κύριε Καμπουράκη. Καλημέρα. Ακούστε, ο κύριος Φάβολος είχε το θράσος, τόλμησε να εμπλέξει το όνομά μου με μια υπόθεση που απασχολεί τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό που είπε για την. Ότι συνομιλούσατε με τους εκβιαστές δημοσιογράφους. Ναι, ακούστε. Όταν κάποιος επιχειρούν κάποιοι να τον κατηγορήσουν άγλια, έχει τη δυνατότητα να μιλήσει. Λοιπόν, μια συνομιλία εκπροσώπου τύπου με δημοσιογράφο. Προσέξτε παρακαλώ, εκπροσώπου τύπου που είναι η δουλειά του να μιλάει με δημοσιογράφο, μια τέτοια συνομιλία που δεν έχει το παραμικρό πεμπτό στο περιεχόμενό της και καμία σχέση με την υπόθεση που απασχολεί τη δικαιοσύνη. Και εγώ προσωπικά δεν έχω καμία σχέση με τιμολόγια του 2010 όταν ήμουν στην Ευρωβουλή. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο και επειδή αποπληρώνται σύνδεση παρακρατικής λογικής με το όνομά μου, καταθέτω σήμερα όπως έχω ήδη προαναγγείλει. Μήνυση κατά της κυρίας Γεροβασίλη για συκοφαντική δυσφήμιση. Θα καταθέσω και αγωγή και μάλιστα όσον αφορά τη μήνυση περιμένω από τον κύριο Φάμελο και την ομάδα του να ψηφίσουν υπέρ της άρσεως της ασυλίας της κυρίας Γεροβασίλη ώστε να έχει τη δυνατότητα να απολογηθεί. Λοιπόν κύριε Φάμελε, σταματήστε τις αθλειότητες. Σταματήστε τις παρακρατικές συμπεριφορές. Είναι ντροπή σας, είναι αθλειότητα. Δεν έχετε καμία σχέση με την αριστερά σοβαρών ανθρώπων. Ποια είναι η παρακρατική, κύριε Κουμουτσάκ, τι εννοείται παρακρατική συμπεριφορά? Χρησιμοποιούν ναι. Άθλια μια συνομιλία που κατεγράφει στο πλαίσιο άσχετης έρευνας ναι. Με τις εκατοντάδες συνομιλίες δημοσιογράφου που μιλάει με εκατοντάδες ανθρώπους, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Καμπουράκη, ναι. Που δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση για να δημιουργήσουν θέμα. Κανένα μέσον δεν έδωσε σημασία. Και όταν οι ώρες περνάγανε, η κυρία Γεροβασίλη έκανε δήλωση. Αυτή είναι η παρακρατική συμπεριφορά. Για αυτή θα απολογηθούν. Είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία. Είναι άθλια ηθικά και πολιτικά. Απάντηση, κύριε Φάμελε. Κύριε Κουμουτσάκο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλώ μαζί σας, κύριε Φάμελε. Κύριε Κουμουτσάκο, πρέπει να απαντήσω. Κύριε Οικονομέα. Κύριε Οικονομέα, λοιπόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Γεροβασίλη ζήτησαν εξηγήσεις από τη Νέα Δημοκρατία σχετικά με αυτά που είχαν διαρρέξει τον κύριο. Και είπε αυτό που ότι εμείς... εγώ πληρώνω υπηρεσίες στο ΜΟΣΑ. Θα αυτό... πάτε στα δικαστήρια και θα πάει στο δικαστήριο η κυρία Γεροβασίλη για να απολογηθεί για την αθλειότητα που έκανε. Λοιπόν, και εφόσον ο κύριος Κουμουτσάκος προτίθεται να υποβάλει αγωγή και μήνυση όπως ακριβώς το περιέγραψε. Σήμερα το πρωί θα την υποβάλω. Του προτείνουμε να υποβάλει μαζί και τα τιμολόγια που πλήρωνε η Νέα Δημοκρατία το κύκλωμα των εκβιαστών και να εξηγήσει την έμειστη σχέση των 18.000 ευρώ το μήνα που πλήρωνε η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό είχε αποκαλυφθεί. Διότι εμείς, προφανώς κύριε Κουμουτσάκο, δεν τα αναφέρομαι σε εσάς ως πρόσωπο, αλλά ως εκπρόσωπο τύπου τη Νέα Δημοκρατία, δεν κύριε Κουμουτσάκο. Το όνομά μου. Κύριε Κουμουτσάκο, απευθύνομαι σε εσάς ως εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Και αναφερόμαστε στο ότι η Νέα Δημοκρατία... Κύριε Κουμουτσάκο, αφήστε το να μιλήσει και απαντήστε πάλι. Η Νέα Δημοκρατία και εσείς λοιπόν ως εκπρόσωπος τύπου. Δεν το ζητάω ως πρόσωπο στον κύριο Κουμουτσάκο, ως εκπρόσωπο τύπου. Και συζητάμε με πολιτικούς όρους και όχι με προσωπικούς. Να απαντήσει για τι την έμειστη σχέση που είχαν οι συγκεκριμένοι. Μα τώρα δεν είναι προσωπικό. Με αφήνετε, κύριε Κουμουτσάκο. Στα δικαστήρια θα απαντήσει, κύριε Γεροβασίλη. Επαναλαμβάνω ότι στη δική μου τοποθέτηση προς την κυρία Κεφαλογιάννη ζήτησα να υπάρχουν εξηγήσεις από τη Νέα Δημοκρατία για ως την επιλογή του ονόματος του κυρίου Κουμουτσάκου στις συνομιλίες που αποκαλύφθηκαν. Και μαζί με την όποια αγωγή του, ο κύριος Κουμουτσάκος. Ναι, ένα λεπτό. Να καταθέσει. Επειδή έχουν σημασία για την υπόθεση, δεν υπάρχει εμπλοκή του ονόματος. Έτσι όπως τα λέτε. Εξηγήσεις ζήτησα. Ναι, για την εμπλοκή. Για την εμπλοκή. Ποια εμπλοκή? Για τα δημοσιεύματα που βγήκανε, κύριε Οικονομέα. Ποια εμπλοκή? Για τα δημοσιεύματα που βγήκανε. Αυτό ζήτησε η κυρία Γεροβασίλη. Αλλά θα μας πει ο κύριος Κουμουτσάκος ως εκπρόσωπος τύπου. Θα μας πείτε τελικά τα τιμολόγια των 18.000 ευρώ, τι ακριβώς ρόλο παίζανε και τη σχέση Νέα Δημοκρατία με το κύκλωμα των εκβιαστών και δημοσιογράφων. Αυτό δεν έχει απαντηθεί ακόμα. Κύριε Κουμουτσάκο, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Υπήρχαν τιμολόγια, πλήρωνε η Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε σύνδεση τη Νέα Δημοκρατία με αυτό το κύκλωμα. Η κοινωνία έχει απορία. Τελικά τι έχει? Ωραία, ωραία, τα είπατε, θα με ακούσετε. Κύριε Κουμουτσάκο, με συγχωρείτε. Δεν λοιπόν, έχουμε με κατηγορείτε χρόνο. Και θα μου δώσετε χρόνο να σας απαντήσω. Την τέχνη της λάσπης του ανεμιστήρα, την απάντηση... οποία διακονείτε τόσο καλά κύριε Φάμελε, θα πρέπει να μπορέσετε, επειδή είπατε ότι υπάρχουν συνομιλίες, τι λένε αυτές οι συνομιλίες κύριε Φάμελε, τολμάτε να πείτε, ότι είναι άσχετες... Μη σοβαρές συνομιλίες. Το είπαμε κύριε Κουμουτσάκο, τα είπαμε. Κύριε Κουμουτσάκο, στο απαντήσει η Νέα Δημοκρατία αυτό επίσημα.
Λοιπόν, παρακαλώ. Γιατί δεν βγαίνει η Νέα Δημοκρατία να πάρει θέση. Παρακαλώ. Να σα πω γιατί δεν βγαίνει, κύριε Κουμουτσάκο. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε τιμολόγια στο όνομά τη με αυτό το κύκλωμα. Πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό. Είναι μελανιά επάνω στην Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να φύγει αυτή η σειρά. Μισό λεπτό. Κύριε Κουμουτσάκο, δύο λεπτά. Ο Μουσά στα site. Υπέρ του παπά δεν έγραφε. Γιατί ήθελε να τραλάτε, γιατί απαντάτε και εσεί. Γιατί υπήρχε καμία έμπιστη σχέση. Ρε παιδί μου, γιατί δεν απαντά και εσεί αυτό. Γιατί μπορεί ήθελε να επιτέλει κάποιο σκοπό. Εγώ θα απολογηθώ για το τι έκανε και εσεί. Είδε λοιπόν. Εγώ όμω σα λέω ότι υπήρχαν τιμολόγια 18.000 ευρώ το μήνα. Α απαντήσει στην Δημοκρατία. Και ο κύριο Παπά απάντησε. Κυρία Καπαλογιάννη, υπάρχει απάντηση αυτό. Κύριε Φάμελε, εγώ θα περίμενε, κύριε Κουμουτσάκο, περίμενε. Η ιστορία που έχει στήσει η κυβέρνηση. Με τον, για τον κύριο Κουμουτσάκο είναι ντροπή. Και θα σας πω εδώ ότι η αριστερά. Τα τιμολόγια της Νέας Δημοκρατίας είναι ντροπή. Φάμελε, η αριστερά. Τα τιμολόγια της Νέας Δημοκρατίας είναι ντροπή. Μέχρι στιγμής δεν πολιτευόταν με τέτοια όπλα, με προσωπικές επιθέσεις και δεν λάσπη. Δεν κάνουμε καμία προσωπική. Στην Νέα Δημοκρατία ζητάμε τα ρέστα. Μέχρι τώρα όχι, όχι, κάνετε λάθος. Έχει συνηθίσει να μιλάει με πολιτικά επιχειρήματα, όχι με λάσπη και προσωπικές. Θα μας απαντήσετε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία με τον κύκλωμα των εκβιαστών. Το περίφημο πολιτικό σας ήθος. Τι κάνατε με τα κομπρεμί αυτά τα περίεργα. Υπήρχαν τιμολόγια. Δικαιοσύνη, το μόνο πράγμα που έχω να σας πω είναι ότι υπάρχει αρχή διάκριση των εξουσιών και εσείς αυτό το έχετε κάνει. Θα απαντήσετε τώρα αν υπήρχαν τιμολόγια. Παιδί μου, τα τιμολόγια ήταν για τι πράγμα, ήταν για διαφήμιση. Αναρωτιέμαι γιατί ήταν. Για διαφήμιση. Ποια ήταν η σχέση της Νέας Δημοκρατίας με το κύκλωμα αυτό, κύριε Καμπουράκη? Γιατί δεν απαντάει η Νέα Δημοκρατία? Δύο λεφτά, κύριε Κουμουτσάκο. Περιμένω, δύο στελέχη κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας. Υπεύθυνη τομέα ανάπτυξη και εκπρόσωπος τύπου. Τι σχέση είχε η Νέα Δημοκρατία? Ήταν, λέει, μηνιαία των 18.000 ευρώ. Α απαντήσουν, γιατί δεν δείχνουν τα λογιστικά του βιβλία. Τάχετε. Εγώ θα τα έχω. Ο κύριο Κουμουτσάκο θα μα πει. Εγώ είμαι ελεκτή τη Νέα Δημοκρατία. Στο πολιτικό επίπεδο έχουν αποκαλυφθεί κάποια. Μπορεί να είναι. Πόσους μήνες κοβόντουσαν αυτά, ας απαντήσουνε. Ας πούνε δεν κόψαμε, δεν πληρώσαμε. Σαφές. Ας πάρει θέση η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Κουμουτσάκο, δημοσιογραφικά, αυστηρά δημοσιογραφικά, ας μας πούνε. Μισό λεπτό. Υπάρχει κάποια απάντηση για τα τιμολόγια αυτά? Κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη, να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δώσατε να παρεύω για να αντιμετωπίσω την αθλειότητα της παρακρατικής λογικής που αναπαράγει. Θα μας απαντήσετε για τα τιμολόγια. Λοιπόν, εντάξει, στον κύριο Φάμελο, για να κλείσω με το δικό μου και θα σας πω και για τα τιμολόγια. Πέστε για τα τιμολόγια. Ξαναλέω στον κύριο Φάμελο να μην ξαναπιάσει το όνομά μου στο στόμα του. Σας κατηγόρησα εγώ ή είπα ότι η Νέα Δημοκρατία δεν απάντησε ακόμα για σας? Εντάξει, η Ελλάδα βυθίζεται και εσείς πετάτε λάσπη. Αυτό είναι το θέμα. Όσον αφορά τη τιμολόγια του 2010, όσον αφορά τη τιμολόγια του 2010, που εγώ βρίσκομαι στις Βρυξέλλες. Δεν αφορούν εσάς, να μην εμπλέκουν το όνομά μου. Η Νέα Δημοκρατία έχει απαντήσει. Τι έχει απαντήσει? Απαντήσει σήμερα το βράδυ. Μα είστε εκπρόσωπος τύπου. Τόσο καταλυτικό που θα υποστείτε εσείς και ο Πρωθυπουργός. Πάλι δεν υπάρχει. Θα έχουμε λοιπόν απάντηση το βράδυ. Κύριε Κουμουτσάκο, ευχαριστούμε πολύ. Είναι πολιτική ήττα σήμερα το βράδυ. Αυτό μόνο. Κύριε Κουμουτσάκο, ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Πάντως αυτό δεν είναι το πολιτικό ήττα. Λοιπόν, κύριε Λοβέρντο, παρακαλώ. Εγώ λυπάμαι που είμαι εδώ. Και αν είναι.